Απίστευτη περιπέτεια για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ εξαιτίας ενός παραβόλου αξίας 3 ευρώ, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, το κατέθεσαν αλλά ποτέ δεν έφτασε στον προορισμό του, με αποτέλεσμα τουλάχιστον για τη νέα σχολική χρονιά να μένουν άνεργοι. Ενώ καταθέσαμε όλα μας τα χαρτιά, κάποιες χιλιάδες από εμάς, οι οποίες δεν είναι κάποιες, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, θα λέγαμε. Μιλάμε για 12.000 εκπαιδευτικούς, όπου και εκεί πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις οικογένειές τους, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης και φυσικά τον φόβο της ανεργίας. Και όλα αυτά για ένα παράβολο των 3 ευρώ. Ένα παράβολο που φυσικά κάναμε όλη τη προσπάθεια, όλοι κάναμε την προσπάθεια να το πληρώσουμε. Είτε μέσω e-banking είτε μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του TaxNet. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας ασαφιών του τραπεζικού συστήματος αλλά και των πλατφορμών που χρησιμοποιεί η Γενική Γραμματεία και το TaxNet και το υπαράβολο, δεν μπόρεσαν πολλοί εκπαιδευτικοί να καταλάβουν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν. Η οργή ξεχυλίζει για τους περίπου 12.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καταγγέλουν ότι ενώ είχαν όλα τα προσόντα με πολλά χρόνια προϋπηρεσία στην πλάτη τους, όχι μόνο αυτή η προϋπηρεσία εξαφανίστηκε, αλλά και οι ασάφειες του συστήματος τους έβγαλε εκτός των πινάκων του ΑΣΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποκλείονται για τα επόμενα 3 χρόνια τόσο από τους μόνιμους διορισμούς όσο και από τους πίνακες για την πρόσληψη των αναπληρωτών. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ιεράπετρας Μαρία Λιουδάκη ζητά από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας να αναλάβουν άμεσα την πολιτική ευθύνη για νομοθετική πρωτοβουλία και θετική έκβαση του ζητήματος, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος. Τα λάθη που έχουν γίνει είναι τεράστια, ασύλληπτα, πολλοί συνάδελφοι που δεν τους έχουν προσμετρήσει καθόλου την προϋπηρεσία, ενώ οι άνθρωποι υποβάλλαν κανονικά την προϋπηρεσία τους στην ηλεκτρονική αίτηση την οποία έκαναν. Έτσι, από λάθη του ΑΣΕΠ και από ηλεκτρονικά λάθη τα οποία έγιναν μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι άνθρωποι αυτοί χρειώνται με μηδενική προϋπηρεσία, που σημαίνει ότι έχουν ουσιαστικά πεταχθεί έξω από τους πίνακες. Η απάντησή τους είναι: κάντε ενστάσεις και θα δούμε. Οι ενστάσεις αυτές θα εκδικαστούν μετά από 6 μήνες το λιγότερο. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι τελειώνουν για φέτος. Τροπολογία για την άμεση επίλυση αυτού του ζητήματος που προκαλεί μεγάλα προβλήματα κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπαιδευτικοί απαιτούν από την κυβέρνηση να λάβει δράση. Επαναλαμβάνω ότι τα 3 ευρώ το παράβολο δεν είναι το τυπικό προσόν, είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα ποσό που πληρώνει στον ΑΣΕΠ για να εξετάσει την ένστασή σου. Και αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι μένουν εκτός μαζικών διορισμών, να το πούμε, έτσι, μονιμοποίησης. Εμείς αυτή τη στιγμή χάνουμε το δικαίωμά μας από αυτόν τον προσεχή Σεπτέμβριο να δουλέψουμε. Δεν έχουμε δηλαδή το δικαίωμα. Έτσι κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν στο εξής οτιδήποτε θα μπορούσε να έρθει για αυτούς, ακόμα και να μην δουλέψουν του χρόνου, ακόμα και να βγουν έξω από τους μόνιμους διορισμούς. Την ελπίδα ότι οι ενστάσεις τους θα εξεταστούν μέχρι τέλη Αυγούστου έχουν οι περίπου 12.000 εκπαιδευτικοί, προκειμένου και αυτοί να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία θέση φέτος στο εκπαιδευτικό σύστημα.